Στην Αθήνα βρέθηκε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος και πιο συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου κατέθεσε το φάκελο για το έργο της ανάπλασης 2 οδικών κόμβων στο φόρο της Πρέβεζας προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης βελτίωση οδικής ασφάλειας από το Δήμο Πρέβεζας. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Κύριε Γεωργάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη και καλοκαιρινή Πρέβεζα. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω πως δεν είναι τυχαίος ο τίτλος που επιλέξαμε, δηλαδή το μεγαλόπνο έργο για την Πρέβεζα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για την είσοδο της πόλης και ένα από τα πιο κομβικά σημεία της περιοχής. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε, οδική ασφάλεια. Ασφάλεια προς τους δημότες και έργα τα οποία εξυπηρετούν το γενικό σύνολο, είτε σε αυτούς που επισκέπτονται την πόλη της Πρέβεζας, αλλά και στην καθημερινότητα της πόλης. Ένα ψηφιακό σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει είναι η διαχείριση των αυτοκινήτων στην περιοχή αυτή. Όταν μας δίνουν περίπου 800 αυτοκίνητα την ώρα που περνάνε από το σημείο αυτό του κόμβου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προτεραιοποίηση της Δημοτικής Αρχής να βρει μια πρόσκληση και να εντάξει το έργο της ολοκλήρωσης όλης της ανάπλασης του κυκλικού κόμβου, είτε με πεζοδρόμια, είτε με διαβάσεις, έξυπνες διαβάσεις, είτε με σταθμεύσεις που θα υπάρχουν περιμετρικά. Όλο αυτό το σχέδιο που τρέξαμε μέσα σε ένα μήνα περίπου ως πρόσκληση ανοιχτή και καταθέσαμε την μελέτη προχθές την Πέμπτη για το ταμείο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και χαρούμενοι θα είναι και όλοι οι δημότες με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη δημοπράτηση του έργου αυτού. Mm-hmm. Τώρα, μέσω του φιλόδημου ανοίγονται και άλλες προσκλήσεις, κύριε Δημαρχέ. Δεν ξέρω βέβαια τι έργα μπορούν να ενταχθούν, αλλά σίγουρα είναι ένα δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Φιλόδημος, όπως το Τρίτσις που περιμένουμε στα επόμενα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα Υπουργείο που κάθε μήνα περιμένουμε αντίστοιχες προσκλήσεις, είναι αυτό που θα μας δώσει όλη τη χρονιά για το 22 και το 23 ναι. την δημοπράτηση τέτοιων σπουδαίων έργων. Είναι έργα διαχείρισης πόσμου νερού, είναι έργα οδικής ασφάλειας, είναι αθλητικά, στα αθλητικά μας και στα γήπεδα έργα αντίστοιχα. Γενικά είναι η περίοδος που δεν σταματάμε και να σας πω την αλήθεια, όταν είδα το νούμερο της μελέτης ότι εντάσσουμε 67 μελέτες από την αρχή του χρόνου για δημοπρατήσεις έργων και για εντάξεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πραγματικά δουλεύουμε με σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται, όπως είπαμε και λίγο πριν, από τους άξονες προτεραιοτήτων, όπως λέγονται σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είτε αυτό λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ουσιαστικά όμως δίνονται και πιο συγκεκριμένα συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένοι άξονες, όπου εντάσσετε ανάλογα κι εσείς τις μελέτες τις οποίες υλοποιείτε. Έτσι ακριβώς, και πολύ περισσότερο υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία θα μπουν μέσα στο 21-27 και ας μην ξεχνάμε το μεγάλο εγχείρημα που κάνουμε όλοι οι δήμαρχοι του Αμβρακικού, όπου και εγώ και ο Δήμαρχος Άρτας, ο κ. Τσιρογιάννης και Αμφιλοχίας και Βόνιτσας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την ΜΟΔ και την μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, μια όχι, με έργα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τον Αμβρακικό. Είναι η αρχή, πριν από λίγο συζητούσαμε για το πώς θα κάνουμε αυτή την προγραμματική, οπότε πραγματικά θα είναι κάτι που θα αποτυπώσει όλες τις δημοτικές αρχές και βάζουμε το λιθαράκι μας ως αρχή για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου. Έτσι κι αλλιώς για το θέμα του Αμβρακικού που αναφέρατε, υπάρχουν δράσεις κατά τόπους, κοινή προσπάθεια όλων σας. Καιρός θα είναι να αποτυπωθεί αυτή η κοινή προσπάθεια και σε ένα κοινό σχέδιο για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το ολοκληρωμένη, μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που θα βγάλει τον Αμβρακικό από το τέλμα.
Έτσι ακριβώς, και η χθεσινή μου συνάντηση και στο Υπουργείο Υποδομών ήταν και για ένα πολύ μεγαλύτερο έργο της τάξης των 130 εκατομμυρίων που θα δημοπρατηθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, που είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, η διαχείριση του μεγάλου αγωγού και για την Άρτα και για την Πρέβεζα και για τη Λευκάδα, όπου περιμένουμε την δημοπράτηση. Τον αγωγό ίδρυψης, εννοείται. Είναι πραγματικά σημαντικό έργο, γιατί τα προβλήματα του πόσμου νερού και το πώς διαχειριζόμαστε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με έναν αγωγό με τόσα σπασίματα και πραγματικά με την αύξηση του πληθυσμού, είναι αυτό που θα, η αναγκαιότητα της άμεσης δημοπράτησης. Πληροφορίες μου είναι ότι δημοπρατείται μέχρι το τέλος περίπου Αυγούστου, ήταν να γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου, αλλά πάει για κάποιες μέρες αργότερα. Θεωρώ ότι θα, τουλάχιστον για τη διαχείριση του νερού, τα επόμενα χρόνια και με την ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου, δεν θα έχουμε τα θέματα της μείωσης της παροχής και όλα τα προβλήματα που έρχονται είτε στα ξενοδοχεία είτε σε όλους τους δημότες. Έτσι. Και μια που πιάσατε το θέμα του πόσιμου νερού, πάμε και σε ένα άλλο έργο που έχει να κάνει με την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στη Νέα Σαμψούντα. Και δεν είναι το μόνο. Ναι. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή προσπαθούμε μέσα σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Αγωγή που είναι πάρα πολλά χρόνια, από τις δεκαετία του 70, τα αρχές του 80, με προβλήματα στην κατανάλωση, γιατί είναι πολύ άσχημο να λες στον δημότη σου ότι ξέρεις, έχουμε στη δεξαμενή νερό, αλλά δεν έρχεται στο σπίτι λόγω αγωγών. Αυτά τέτοιους είδους έργα, τα οποία μπορεί να είναι σε μικρό προϋπολογισμό, αλλά είναι πολύ ουσίας και μεγάλα στη διαχείριση όλου του πόσμου νερού, έρχονται και δένουν σε κάθε τοπική κοινότητα. Έτσι και πραγματικά και στην τοπική κοινότητα της Σαμψούντας, όπως και στις Καμαρίνας, όπως και στη Βρυσούλα, θα αρχίζουμε να βγάζουμε και να υλοποιούνται τέτοιου είδους έργα. Φέτος υπήρξε πρόβλημα με λειψιδρία ή αν θέλετε και με το πόσιμο νερό λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στο παραλιακό μέτωπο, κύριε Δήμαρχε? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό βαθμό, έτσι. Δεν το συζητώ, γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα. Για να μην έχουμε προβλήματα. Ξέρουμε ότι ο αγωγός είναι παλιός, ότι είμαστε σε επιφυλακή και στο σύνδεσμο, αλλά και ως ΔΕΙΑΠ. Εκείνο όμως που σίγουρα έχουμε θέματα σε ορισμένα χωριά, με λόγω της κλιματικής κρίσης πλέον οι πηγές αρχίζουν να στερεύουν, και εκεί θα είναι μία επόμενη πρόσκληση και μελέτη πάνω στην λήψη υδρία, όπου θα δώσουμε έστω με κάποιες γεωτρήσεις κάποια δυνατότητα έργων σε αυτά τα συγκεκριμένα χωριά. Βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πάντως σε επιφυλακή. Θέλω και ένα σχόλιο σας, επειδή μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, στην Πρέβεζα, και τη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, φαίνεται ότι δίνεται το πράσινο φως από το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεχίσει τις διαδικασίες για την μελέτη και το έργο, την κατασκευή του έργου της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα. Ένα χρόνιο αίτημα, κύριε Δήμαρχε, που πιστεύω ότι θα δώσει και άλλη προοπτική στην Πρέβεζα. Σίγουρα η προοπτική αυτή είναι πολύ μεγάλη, η δεύτερη σύνδεση της Ιόνιας Οδού. Η πρώτη πραγματικά τον έκανα το δρόμο και χθες που ήμουνα στην Αθήνα, πλέον είμαστε σε 3 ώρες και πολύ λίγο στην Αθήνα. Πλέον ο δρόμος από το Πρέβεζα, Άκτιο, Αμβρακία, είναι η σύνδεση, είναι δρόμος σύνδεσης της Πρέβεζας πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές με την Ιόνια, με κατεύθυνση στην Αθήνα. Όμως και στη συζήτηση που είχαμε και στο Υπουργείο Υποδομών χθες, πραγματικά η Περιφέρεια μπορεί και έχει χρηματοδότηση και μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα τις μελέτες και την ολοκλήρωση των μελετών για την χρηματοδότηση μετά του δρόμου από την Φιλιππιάδα μέχρι την Πρέβεζα. Αν είχαν δώσει αυτή τη δυνατότητα στην Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης αυτό, οφείλουμε να το πούμε, κύριε Γεωργάκο, το φώναζε από την πρώτη στιγμή. Είπε ότι θα αναλάβει η Περιφέρεια, αφήστε μας να τρέξουμε εμείς στις διαδικασίες, και το έργο τώρα δεν θα μιλούσαμε ακόμη
για το αν θα γίνει, αλλά θα λέγαμε πότε κοντεύει να τελειώσει. Έτσι ακριβώς. Και την δεύτερη, και το δεύτερο κομμάτι από την Πάργα μέχρι την Πρέβεζα, το παραλιακό κομμάτι, ναι, όπου και εκεί η περιφέρεια και ο κύριος Καχρημάνης, ναι, μπορεί πολύ πιο εύκολα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να, να προχωρήσει σε αντίστοιχες μελέτες και σε αυτή τη φάση, γιατί η κυκλοφοριακή σύνδεση αυτού του δρόμου με το δρόμο τώρα Άκτιο Αμβρακία έρχεται να, να δώσει μια διαφορετική, μελέτη και αντιμετώπιση αυτού του δρόμου. Για τον τουρισμό δεν θα σας ρωτήσω για την τουριστική κίνηση, γιατί όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο κορυφώνεται και έτσι η τουριστική ακριβώς κίνηση. Να μου πείτε λίγο για τα, σκάφη, τα ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Πρέβεζας και πώς φαίνεται ο ιστιοπλοϊκός, αν θέλετε, ο τουρισμός, πώς μπορεί να προχωρήσει παράλληλα με τον Ιαματικό, γιατί και εκεί έχετε επίσης μία εξέλιξη. Έτσι ακριβώς είναι και ο Ιαματικός τουρισμός με το έργο που συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Παρόλο τις εγκρίσεις που έπρεπε να πάρουμε από την αρχαιολογία, συνεχίζεται το έργο. Έχουμε και τα σκάφη σε όλο το παραλιακό μέτωπο, έτσι, σε όλο το χερσαίο κομμάτι του λιμένους. Περίπου 100 σκάφη μερισίως εξυπηρετεί το λιμενικό δημοτικό ταμείο, όπου είμαι και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, και βλέπω την αύξηση σε σχέση με το 18 και το 19. Είναι όχι μόνο ως χρήματα του λιμενικού ταμείου, αλλά και ως χρήματα που αφήνουν όλοι οι ιστιοπλόοι και όλοι που έρχονται εδώ στην Πρέβεζα, είτε στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στην κίνηση μέσα της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τους δίνουμε τέτοιες υποδομές που έρχονται με ασφάλεια στο λιμάνι μας, και πολύ περισσότερο όταν ολοκληρωθεί και το έργο των γρυπηδωμάτων για το υπόλοιπο κομμάτι της παραλίας μας, όπου του χρόνου θα δένουν και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Και ο κόσμος βέβαια στα ξενοδοχεία αρχίζει τώρα, είναι και η περίοδος που σχεδόν γεμίζουν. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργάκο. Θα τα ξαναπούμε πάλι για το έργο αυτό της οδικής ασφάλειας με τους οδικούς κόμβους στην περιοχή του Φόρου, αλλά και για άλλα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν από εσάς ως Δημοτική Αρχή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.